καλησπέρα. Check the Now, Κώστας εδώ και σήμερα έχω το φίλο μου τον Τάσο εδώ πέρα. Καλησπέρα, για Τάσο, τι λέει, καλά. Μια καλά, καλά. Λοιπόν, μετά από χίλιες προσπάθειες καταφέραμε να κάνουμε το setup μας και σήμερα θα δούμε. Ο Τάσος πήρε αυτά εδώ. Πήρε τα VR Cinecon Virtual Reality Glasses για το κινητό γυαλιά εικονικής πραγματικότητας για να μπορέσουμε να τα δούμε και να κάνουμε και δοκιμές με το κινητό του. Βγήκαμε έξω, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Sol που είναι το κατάστημα στο οποίο κάνουμε την παρουσίαση. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Είμαι περίεργος, θυμάμαι τα τελευταία γυαλιά που είχα δοκιμάσει εικονικής πραγματικότητας ήταν τα... πώς τα λέγανε, τα Χομίντο. Δεν ξέρω, το έχεις δει και δεν θυμάμαι. Δεν το έχεις δει, δεν τρέπεσαι. Όχι, το βίντεο το είχα δει, δεν ξέρω. Από πού τα πήρες? Αυτά, Bandwidth. Το link θα το δώσουμε στην περιγραφή. Από κάτω θα είναι. Πόσο το πήρες? Γύρω στα 17 ευρώ. 17 ευρώ, γιατί πήρες αυτά και δεν πήρες? Είδα review, ναι. Και από όλα όσα είδα μου άρεσε αυτά καλύτερα. Ωραία. Εκεί θα δεις τα αρχή. Λοιπόν, και εγώ δεν τα έχω δει καθόλου μέχρι τώρα. Είναι η πρώτη φορά που θα τα δούμε μαζί παρέα. Ο Τάσος τα έχει δει μια φορά ήδη. Πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Λοιπόν, έτσι είναι μέσα το κουτί. Το τηλεχειριστήριο το ήθελα να παίξω. Α, έχει και τηλεχειριστήριο. Αυτό εδώ είναι το τηλεκοντρόλ των γυαλιών για να μπορέσει να τα χειριστεί. Γενικά πήγα έχω χρησιμοποιήσει τέτοια γυαλιά μέχρι τώρα. Είναι υπερβολικά καλά για όταν φοράς το κινητό στο κεφάλι μέσα στο VR για να μην το βγάζεις και το βάζεις όλη την ώρα. Απλά το χειρίζεσαι με το τηλεκοντρόλ για να μπορέσει να στρίβεις ή οτιδήποτε. Γενικά είναι πάρα πολύ πρακτικό και το συνιστώ όσοι χρησιμοποιούν τέτοια γυαλιά. Αν θυμάμαι καλά, στα Χομίντο και αυτό πήγαινε εξτρά, έκανε 10 ευρώ το χειριστήριο. Αυτό ήταν μαζί. Αυτό. Πολύ μαζί στην τιμή. Πολύ καλό. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Μέσα έχει το manual για το πώς βάζεις το κινητό σου, κάποιες πληροφορίες. Εφαρμογή είχε μαζί? Όχι. Δεν είχε, γιατί κάποια από αυτά έρχονται με εφαρμογή ειδικότητα. Κοίτα να δεις της Google, σου δίνει τη δυνατότητα να σκανάρεις ένα κωδικό, αλλά εδώ δεν ξέρω αν τον έχει. Και εγώ δεν το δεν έχει το πέρα, μέσα. Το βρήκα μέσα από τη σελίδα, ναι, από αυτό που το πήρα. Και στο προσαρμόζει με το. Ωραία. Σε αυτό. Και έχει και αυτά εδώ τα οποία είναι αφρολέξ, το οποίο μπαίνει μέσα στο κινητό από τα πλάγια μας της συσκευής για να μπορεί να προσαρμόζεται το οποιοδήποτε κινητό. Δηλαδή, αν έχει πιο μικρό κινητό, να καθίσει μέσα στη συσκευή χωρίς να κουνιέται. Γενικά, πολύ απλή συσκευή. Πολύ απλό πακέτο, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Στο βάζουμε στην άκρη να μην ενοχλεί. Και αυτά εδώ είναι. Βλέπουμε πάνω το logo της εταιρείας. Επάνω στην κορυφή έχει για να μπορείς να. Βασικά στην ουσία τι κάνει αυτό. Αν δείτε μέσα, έχει δύο φακούς, δύο γυαλιά, τα οποία πάνε στα μάτια σας. Αυτή η βιδούλα εδώ πάνω προσαρμόζει την εστίαση. Οπότε πηγαίνει δεξιά-αριστερά το ζευγάρι των φακών για να μπορεί να εστιάζει το μάτι. Επίσης εδώ πέρα έχει άλλη μια βιδούλα η οποία. Είναι διπλή βασικά, ναι. Και από τη μία να το κάνεις, δεν νομίζω να έχει θέμα, αλλά το κάνεις μαζί. Ρυθμίζει το βάθος, το εστιακό βάθος. Ναι, βέβαια, όταν έχει κινητό μέσα. Κάντε πάνω. Όταν έχει πάει μόνο. Α, ωραία. Κλείνει δηλαδή. Εντάξει, είναι. Ναι, μόνο κατάλαβα. Για οριζόντια. Ωραία. Και εδώ μέσα, όπως βλέπουμε, μπαίνει το κινητό, βιδώνει. Έχεις το κινητό σου μαζί, να το δοκιμάσουμε. Το έχω. Αυτό εδώ. Βγαίνει. Για να αερίζεται το κινητό, υποτίθεται. Το θέμα είναι ότι άμα είσαι σε σκοτεινό χώρο βολεύει πιο καλά έτσι. Σε σκοτεινό χώρο βολεύει. Γιατί σε φωτεινό χώρο που έχω δει πάρουν ένα φως από μέσα. Εφαρμόζει και δεν ενοχλεί. Το κινητό έχεις. PS5. Γενικά γιατί κινητά. Η πρότασή μου, επειδή έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά τέτοια, αρκετά συσκευές και από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, βολεύει να έχεις κινητό με μεγάλη οθόνη και να έχεις κινητό το οποίο έχει αρκετά μεγάλο pixel density. Να είναι 1080p, αν γίνεται, με αρκετά μεγάλο pixel density, πυκνότητα στα pixel, προκειμένου να μην σπάει και το βίντεο να είναι ομαλό. Γενικά, εμένα σου είχα πει κιόλας η εμπειρία μου, επίσης να δείξουμε ότι έχει αυτό εδώ το πράγμα, είναι ελάστικο πίσω. Ναι. Και πολύ καλό είναι αυτό πάνω, ωραία. Γιατί τα περισσότερα γυαλιά έρχονται μόνο με το πλαϊνό. Ώστε όταν το φοράς στο κεφάλι σου αυτό εδώ το πράγμα, να μην, από το βάρος του κινητού να μην κρεμάει. Οπότε αυτό σε εμποδίζει το κινητό του να κρεμάσει. Γενικά. Όλα αυτά είναι, όσο πιο καλή ποιότητα έχει μέσα το κινητό, τόσο πιο όμορφη είναι η εμπειρία του βίντεο. Ναι.
βλέπουμε εδώ πέρα είναι δερματίνη, μαλακή δερματίνη για να μην. Αν και τώρα το καλοκαίρι φαντάζομαι από το ζέστη που έχει θα σκάσει λίγο με αυτό εδώ στα μάτια. Για το χειμώνα είναι ιδανικό, για το καλοκαίρι έχουμε ένα θέμα. Και έχουμε δύο φακούς. Οι φακοί όμως δεν μπορείς να αλλάξεις. Μόνο αν έχεις μοιοπία ή οτιδήποτε υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Είναι one-way συσκευή, ναι. Θυμίζει πάρα πολύ τα χομίντο. Γενικά σε σχέση με το χομίντο απλά ακούμπωνε μπροστά. Αυτό μπαίνει όλο το κινητό μέσα. Προσαρμόζει, δεν κουνιέται τίποτα, είναι άνετο. Τώρα βέβαια έχει το φρολέξ εδώ, δεν τραυματίζεσαι. Στη μύτη δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Κάτσε να το βάλω να δοκιμάσω. Καλά, εσύ έχει μεγάλη μύτη. Λοιπόν, να σου πω και για τη δικιά μου μύτη. Όχι, εντάξει, νομίζω είναι υπερβολικά καλό. Κάθεται άνετα, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ άνετα. Δεν είναι τόσο βαρύ. Τώρα βέβαια με το κινητό θα βαρύνει κι άλλο. Ναι. Αλλά δεν θα έχουμε θέμα, πιστεύω. Mm. Ένα αρνητικό που είδα μόλις τώρα που είναι καλοκαίρι. Από τον άμα ζεσταίνεσαι πάρα πολύ, γεμίζει με υδρότα ή τέτοια η συσκευή. Ας να το σκουπίσουμε αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Να τονίσω ότι τα κινητά που παίρνει μέσα είναι από 3,5 έως 6 ίντσες. Οπότε γενικά η συμβουλή μου είναι το ιδανικό μέγεθος για αυτό είναι από 5 έως 5,5 ίντσες. Η 6 είναι μπαμ, κλείνει, σφραγίζει από παντού, οπότε δεν περνάει χαραμάδα φωτός μέσα. Τώρα, θα το δούμε και όλα, θα το δοκιμάσουμε, να δείξω και το τηλεκοντρόλ. Το οποίο μ' άρεσε, γιατί το ξέχασα, το έβαλα στην άκρη. Με Bluetooth συνδέεται. Λοιπόν, ο Τάσος μου λέει ότι συνδέεται με Bluetooth εδώ πέρα. Είναι πολύ απλό, είναι αυτό εδώ. Έχει ένα joystick πάνω για να μπορείς να χειρίζεσαι την κίνηση δεξιά-αριστερά προφανώς. Έχει, αν δείτε, ελπίζω να μπορέσετε να το δείτε, είναι σαν το PlayStation, τετράγωνο, τρίγωνο κύκλο στο χειριστήριο επάνω. Προφανώς κάνεις διαφορετική. Εκεί πάνω έχει για iOS, το πάνω είναι iOS. Προφανώς ρυθμίζει διαφορετική λειτουργία και έχει και ένα start κουμπί. Οπότε συνολικά έχει ένα μοχλώνα joystick και 5 πλήκτρα. Και από το πλάι είναι το. Να δω τι λέει. Game και key. Αυτό δεν έχω ιδέα, τι κάνει. Είναι για τα παιχνίδια. Α, όταν παίζει παιχνίδια. Λειτουργίες. Α, άρα έχει δύο προφίλ επάνω. Ναι. Δηλαδή έχει προφίλ άμα το χρησιμοποιεί για να βλέπει βίντεο ή αν παίζει παιχνίδια για να. Βασικά, γι' αυτό τώρα έχει μια λογική. Έχει σταυρό τρίγωνο κυφή, ώστε αν παίζει 3D παιχνίδια να μπορεί να το χειρίζει όταν χειριστεί το PlayStation. Δηλαδή να πυροβολεί σε οτιδήποτε φαντάζομαι. Το έχει δοκιμάσει. Γιατί έχει μια λογική σε game. Σε game, α πούμε, αν πατά στο χ, αντί να κάνει οτιδήποτε πυροβολή, πα μπροστά από πίσω και στην ουσία είναι σαν να χειρίζεσαι με το χειριστήριο του PlayStation. Ναι, αλλά τα παιχνίδια που έχει μέχρι τώρα για VR γυαλιά δεν έχει τόσο χειρισμό. Δουλεύουν και χωρίς αυτό. Να, καλά, απλά στοχεύονται. Ναι, απλά σε αυτό σε βοηθάει ένα, παραπάνω, ένα κλικ παραπάνω στην ευχρηστία. Πρώτα από την πάνω μεριά. Βασικά, το κάτσε πάνω από κάτω. Βάλτε το εσύ, απλά να ανακοινώσεις. Και μπήκε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Το ωραίο είναι ότι μπορείς να βάλεις από το YouTube να βρεις βίντεο 360 μοιρών ή VR πανοραμικό. Ναι, και το YouTube έχει την ικανότητα να στο χωρίσει σε δύο οθονίτσες, δεξί και αριστερό, προκειμένου να μπορέσεις να τα βλέπεις μέσα από το VR. Γίνεται αυτόματα, το οποίο είναι από τις πιο όμορφες λειτουργίες. Γενικά, όσο πιο μεγάλη ανάλυση έχει το κινητό, όσο πιο μεγάλη ανάλυση το βίντεο, τόσο πιο καλό το αποτέλεσμα θα πάρεις. Δηλαδή, εάν το βάλεις ένα κινητό με 480 ανάλυση. Το πιο πιθανό είναι να απογοητευτείς και να μην σ' αρέσει καθόλου, έτσι. Ναι, λοιπόν, αφού είμαστε σε ένα βίντεο 360 μοιρών, πατάμε αυτό εδώ πέρα που έχει το YouTube, τα γυαλάκια και στο χωρίζει. Αυτή η γραμμή εδώ πέρα πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με αυτή τη γραμμή. Τώρα, εγώ το ξεκίνησα. Παίζει τώρα. Γι' αυτό σκεφτώ εδώ βασικά. Παίζει τώρα. Ναι. Ωραία. Και μόλις το κουμπώσεις, μπορείς να δεις μετά. Να ρυθμίσεις αυτό που έλεγα πριν. Δεν κάθεται. Δεν κάθεται. Με σελοτέιπ. Στο οριζόντιο δουλεύει μια χαρά. Αυτό που έβαλα είναι 360 και πρέπει να γυρνάς και το έλεγες. Ναι, το βλέπω. Κοίτα, ξέρεις κάτι, αυτό που πρόσεξα που δεν μου αρέσει τόσο είναι ότι φαίνεται δεξιά και αριστερά το Samsung, θα είναι πιο μεγάλη συσκευή. Δηλαδή, άμα έχει τέρμα μεγάλη συσκευή και δεν φαινόταν τα λογότυπα του κινητού, δηλαδή να κάλυπτε όλη η οθόνη μέσα, θα ήταν ιδανικό. Ναι. Επίσης, εδώ από τις χαραμάδες μπαίνει φως, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο καλό.
Βέβαια, θα πει τεράστια για τον εξαρισμό. Είναι χρηστικό για και εξαρισμό και εξαρισμό που βγάζει και μπροστά. Αλλά είναι για τα ακουστικά. Για κάτσε να βγάλω και αυτό που μπροστά. Αν το βγάζει μπροστά, δεν συνοχλεί τόσο το μπροστά. Ναι, γιατί είναι το κινητό ναι. Που κλείνει ακριβώ. Γενικά, βασικά είναι υπέρ εντυπωσιακό. Εντάξει, ναι. Να σου πω. Έχει πολύ καλή τέτοια με το γυροσκόπιο, από ό,τι βλέπω. Εντάξει, αυτό είναι... Οπότε, να σου πω, ναι, όντως, το αρνητικό, το ένα, όπως είπες και εσύ που το τόνισες, είναι ότι από το βάρος του κινητού κρεμάει, ρε παιδί μου. Κάτι το οποίο, γιατί είναι μαγνητικό μέσα, οπότε οι μαγνήτες που έχει για να πιάνει, δεν είναι τόσο ισχυροί ώστε να κρατάνε το βάρος του κινητού. Οπότε, εσύ τι κάνεις, παίρνεις μια μικρή ταινιούλα και το έχεις και το πιάνεις. Δεν είναι. Ή κάνεις καμιά... Στο οριζόντιο κρατάει, απλά στο κάθετο είναι το. Τώρα, σου είπα, αυτό που πρόσεξα εγώ μέσα είναι ότι από το πλάι. Κόβει τα... ναι, το κινητό. Επειδή το κινητό είναι μικρό, πώς είναι 4,5 ίντσες. 5,1. 5,1. Άρα θες πιο μεγάλο κινητό, 5,5. Αλλά δεις τώρα, όλα τα κινητά είναι 5 ίντσες τα περισσότερα. Γιατί όταν βλέπεις τη γραμμή του Samsung και το button να το πλάει, γιατί φαίνονται μέσα, εντάξει, είναι λίγο... Θα ήθελες να κλείνει εντελώς. Το βράδυ δεν φαίνεται. Στο σκοτάδι, ναι. Επίσης οι γρίλες από το πλάι βάζουν λίγο φως. Αλλά δεις τώρα. Για 17 ευρώ. Για 17 ευρώ και η ποιότητα που παίρνει νομίζω είναι υπερβολικά καλή. Ναι. Δηλαδή περισσότερο καλή δεν γίνεται. Επειδή δοκίμασα και το χωμίδι έχει 70 ευρώ, 69, 60 με 70 ευρώ περίπου. Η ποιότητα είναι πάνω κάτω η εμπειρία ίδια. Βέβαια να σου πω στο χωμίδι η αλήθεια είναι ότι σφράγγιζε λίγο καλύτερα το κινητό. Γιατί αλλά... δεν είναι ότι πληρώνει, ήταν η κατασκευή δυνατή. Δηλαδή απλά γλιστρούσε η. Διστρώσει το κινητό, είχε αφρολέξει μπροστά και είχε πλαστικό και μόνο εντελώς. Δηλαδή, απλά το κακό ήταν ότι έπρεπε να βάζεις και να βγάζεις κλίψη στο κινητό. Δεν ασφάλιζε τόσο καλά το κινητό από άποψη, όπως ας πούμε για παράδειγμα, κλείνει και βάζεις και βγάζεις, γιατί να μπορείς να το χειρίζεις κιόλας. Οπότε έπρεπε όλη την ώρα να βάζεις και να βγάζεις το κινητό, το οποίο ήταν και μπορούσε να τραυματίσεις την πλάτη. Αν δεν είχε στίχη με την καμία, δεν έμπανε μέσα. Δεν ξέρω, εμένα να σου πω με άρεσε. Απλά το μόνο που χρειάζεται και μπορείς να το βελτιώσεις αυτό. Κοίτα, εάν παίζει λίγο το τέτοιο που πατέντες, τι μπορείς να κάνεις. Για μένα συμβουλή. Εδώ πέρα μπορείς απλά να βάλεις δύο χαρτονάκια και δοκίμασέ το. Επειδή, αν δείτε, η οθόνη του κινητού φτάνει μέχρι εδώ. Οπότε αυτό εδώ το κενό μένει ανοιχτό. Οπότε μπορείς να βάλεις δύο χαρτονάκια, ένα εδώ και ένα εδώ, ώστε να πιάνει ακριβώς την οθόνη και να αποκτήσεις 100% μόνωση της οθόνης. Γενικά οι πατέντες είναι το φόρτε μας από ό,τι κατάλαβα. Και αυτό εδώ για να προστατεύει το κινητό. Ναι, για να μην χαράσετε. Απλά σου λέω, είναι το πιο απλό. Πάρε ένα μαύρο χαρτονάκι και μέτρησε ακριβώς τις διαστάσεις του κινητού. Και κόλλησε το. Απλά βάλε το ρε παιδί μου με κάτι επάνω και έτσι να παίρνει. Αν μπαίνει το κινητό από πάνω και συμπαγγιζεί, δεν θα κουνιέται. Για να μην ρίξει κόλλα και το χαλάσει. Ναι, σωστά. Οπότε, κάνε το μοτίβο εδώ τη μάσκα. Σχεδίασε το σε ένα χαρτονάκι, σχεδίασε το, κόψε το μέσα όσο είναι η οθόνη και σε κυριλέ. Γενικά, οι πατέντες, όπως είπα ξανά, είναι το φόρτι μας και νομίζω ότι δοκίμασε εδώ και θα είναι γαμάτο. Εγώ που μπορώ να πω ότι για τα λεφτά του είναι πάρα καλό. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω καλό κινητό για να δοκιμάσω ένα τέτοιο. Δηλαδή, άμα είχα κινητό το οποίο να έχει καλή οθόνη και. Να το χειριστώ, θα έπαιρνα κατευθείαν διαργαλιά. Η εμπειρία που είχα ειδικά, ας σας πω ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, το έχω πει σε πολλούς, αν και πολλοί γέλασαν. Δύο πράγματα, γιατί έχω ακούσει πολλές γνώμες πάνω στο θέμα για το VR. Λένε θα αποτύχει, θα κάνει θεράνι. Δύο πράγματα θα κρατήσουν το VR, όχι οι ταινίες τόσο. Οι ταινίες πολύ λίγες, μόνο μικρά μήκους ταινίες. Θα κρατήσουν τα βίντεο 360 μοιρών, στα οποία θα σου δίνει τη δυνατότητα να πας και να επισκεφτείς μέρη τα οποία είναι μη προσβάσιμα. Οπότε εσύ τώρα σκέψου, επειδή έχω δει πάνω στην Ανταρκτική, έχω δει μέσα τα υποβρύχια τα βίντεο είναι τρομερά. Σκεφτείτε με 4K ανάλυση και κινητό 4K να μπορείς να χειρίζεσαι το γύρω-γύρω, να βλέπεις την δυνατότητα να γυρίσεις το κεφάλι σου, να βλέπεις περιοχή. Γαμάει. Και επιτρέψτε μου, αλλά χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις. Και το δεύτερο, το οποίο πολλοί το υπεκφεύγουν, αλλά γενικά δεν μου αρέσει να μας άτομα για τους συγκεκριμένους, είναι οι τσόντες. Ναι, το πιστεύω και εγώ. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, αυτά τα δύο είδη βίντεο κρατάνε αυτό το πράγμα στο φόρτι. Και από ό,τι έχω δει, η βιομηχανία αναπτύσσεται και βγάζουν συνέχεια βίντεο σχετικά και η βιομηχανία των πορνό, να με τέτοιο και η βιομηχανία των βίντεο βγάζει 360 μοιρών βίντεο. Γενικά εγώ τα λατρεύω τα 360 μοιρών βίντεο. Βέβαια να πω την αλήθεια δεν είχα τύχει να δοκιμάσω πορνό 360 μοίρες.
Αλλά ναι. Ας σκεφτείτε το λίγο. Αφήστε τα παιχνίδια. Γενικά, αν παίξεις παιχνίδι με αυτό, θα καταλήξεις επιληπτικό στο τέλος. Εγώ πάνω από 10 λεπτά δεν αντέχω. Γιατί είναι και στον άνθρωπο. Ένα παιχνίδι που έπαιξα ήταν σχετικά απλό. Ήταν ο παίκτης σου, περπατούσε και για να πυροβολήσεις ή για να επιλέξεις κάτι, απλά σου έβγαζε ένα στόχο και κοιτούσες για κάποια ώρα και ξεκλείδωνε ή πυροβολούσε. Αυτό, αλλά και πάλι δεν μπορούσε πολύ ώρα. Εγώ έπαιξα κάτι ρόλο coaster σε τέτοιο και κάποια άλλα σχετικά παιχνιδάκια. Απλά μπορείς να το κάνεις γυαλί, αν έχει πολλά αφιπωμένα γραφικά ή οτιδήποτε ζαλίζεις εύκολα. Είναι και στον άνθρωπο, γενικά τα VR τα γυαλιά δεν είναι για όλους. Είναι, ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός στην ενοχή του. Κάποιοι μπορούν να αντέξουν 20 λεπτά μια ώρα και κάποιοι μέσα στο πρώτο λεπτό να το πετάξουν. Τέλος πάντων, εμένα μ' άρεσε. Ευχαριστώ Τάσο και μόνο που το έπρεπε να το δούμε. Βγήκαμε εκτός σήμερα, είμαστε στην Ήρινα. Κατεβήκαμε. Εν τω μεταξύ θέλαμε να το κάνουμε φόντο του θάλασσα, αλλά επειδή φυσάει έξω, το σχένο τον αέρα αυτό από το νησί, το κάναμε εδώ. Λοιπόν. Και γενικά μου αρέσει το πάντα έτσι όπως έκατσε. Δεν θα έρθει και ένα τέτοιο πάντα για το unboxing, πλάκα-πλάκα. Γραμμάει να πω την αλήθεια. Check the now, Κώστας. Ευχαριστώ ο φίλος μας ο Τάσος από εδώ. Ευχαριστώ και εγώ. Αν αξίζει το link θα το έχω στην περιγραφή από τα συγκεκριμένα τα VR, μπείτε δείτε το. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.